σχόλιο για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Βρετανία και όλες και ποιες συνέπειες, αν ενδεχομένως υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για την Κύπρο. Και κατά δεύτερον, οι Ευρωπαίοι ζητούν εδώ και τώρα έναρξη των διαπραγματεύσεων για να ξεκαθαρίζει αυτή η κατάσταση, να μην υπάρχει παρατεταμένη αβεβαιότητα για τις αγορές. Θεωρώ πως η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι ορθή. Από τη στιγμή που οι Βρετανοί πολίτες έχουν αποφασίσει τελεσιδίκως να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι προς το συμφέρον όλων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου αυτό το θέμα να ξεκαθαριστεί το συντομότερο δυνατόν. Ωσόπου διαρκεί αυτή η εκκρεμότητα, δημιουργεί αβεβαιότητα περισσότερη. Το άρθρο 50 της συνθήκης είναι ξεκάθαρο. Μέσα σε 2 χρόνια από την ημερομηνία λήψης της απόφασης για έξοδο κάποιες χώρες πρέπει να οριστικοποιηθούν τα πάντα και να επισημοποιηθεί το διαζύγιο. Άρα σωστά οι Ευρωπαίοι ηγέτες δρομολογούν τις διαδικασίες που απορρέουν από το άρθρο 50 της συνθήκης. Κύπρος επηρεάζεται όμως από αυτή την έξοδο της Βρετανίας, της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε. Οι επιπτώσεις ποιες μπορεί να είναι και αν υπάρχουν κάποιοι σχεδιασμοί για αντιμετώπιση. Σίγουρα το μεγάλο ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει το σύνολο της Ευρώπης είναι πόσο η Ευρώπη είναι κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες. Οι Ευρωπαίοι πολίτες νιώθουν ότι υπάρχει μια ελίτ στις Βρυξέλλες αποξενωμένη από τα καθημερινά προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών στο σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών χωρών. Είναι μια μεγάλη πολιτική συζήτηση που πρέπει να γίνει και αφορά το μέλλον της Ευρώπης. Η Ευρώπη δημιουργήθηκε για τους Ευρωπαίους πολίτες και η αίσθηση που υπάρχει στους Ευρωπαίους πολίτες είναι ότι μια γραφειοκρατική Ευρώπη αποξενώνεται καθημερινά από τα προβλήματα των απλών πολιτών. Αυτό είναι το μείζον που πρέπει να δούμε και να αξιολογήσουμε. Όσον αφορά τις επιπτώσεις, χρειάζεται μια σοβαρή μελέτη. Όπως και σε όλα τα ζητήματα, μόλις συμβεί ένα γεγονός, ακούμε τους διάφορους ειδικούς. Όταν μιλάμε για επιπτώσεις στον τουρισμό, που πρέπει να τους εξετάσουμε με κάθε σοβαρότητα, οι τυχόν επιπτώσεις έχουν να κάνουν με τη συναλλαγματική ισοτιμία της στερλίνας, αλλά και από την ψυχολογία των Βρετανών πολιτών. Όσον αφορά την ισοτιμία, η ισοτιμία της στερλίνας δεν έχει μειωθεί μόνο έναντι του ευρώ. Η στερλίνα αδυνατίζει ως νόμισμα με τη συναλλαγματική της ισοτιμία έναντι όλων των νομισμάτων, είτε αυτό είναι ευρώ, είτε αυτό είναι δολάριο, είτε αυτή είναι τουρκική λίρα. Άρα, αν θα έχει επιπτώσεις, θα είναι στο σύνολο των χωρών που δέχονται τουρισμό από τη Μεγάλη Βρετανία, για να έχουμε μια σφαιρική οπτική γωνιά. Από την άλλη, ναι, πιθανά να έχουμε κάποιες επιπτώσεις, όπως και πρέπει να δούμε με σοβαρότητα τις χιλιάδες Κυπρίων φοιτητών που σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με μειωμένα δίδαχτρα. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα και ποιο το κόστος σε αυτές τις οικογένειες. Αλλά από την άλλη, η Κύπρος είναι μέλος της κοινοπολιτείας. Μπορεί μέσα από τις καλές σχέσεις να βρούμε τον τρόπο με μια διακρατική συμφωνία και στα πλαίσια της κοινοπολιτείας για να συνεχίσει αυτή η αντιμετώπιση των Κυπρίων φοιτητών όχι ως πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ως μελών και πολιτών της κοινοπολιτείας. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Μήπως πρέπει να δούμε και πιθανά θετικά από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Λονδίνο
ήταν το χρήμα, το πιστωτικό και το χρήμα, το οικονομικό κέντρο της Ευρώπης, αλλά και παγκόσμιο οικονομικό κέντρο. Το City δεν θα είναι όπως προχθές. Ποιες χώρες έχουν την ίδια βάση των νομοθεσιών που στηρίζονται στο common law, αλλά και οι νομοθεσίες μας, τα φορολογικά και πολλά άλλα ζητήματα στον χρηματοοικονομικό τομέα? Η Κύπρος είναι η πιο συγγενής χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ας ζούμε και το παράθυρο αυτής της προοπτικής. Επιπρόσθετα, για όσους θεωρούσαν για χρόνια τους Άγγλους ως την κακοδαιμονία της Κύπρου και ότι ήταν πίσω από οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια στην Ευρώπη, για αυτούς που είχαν αυτή την άποψη, μπορεί από εδώ και μπρος να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα που ξεκινούσαν από τους σκοτεινές διαδρομές των Άγγλων τεχνοκρατών ή πολιτικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, κύριε Νεοφύτου, υπάρχει και ένας σοβαρός κίνδυνος, ίσως ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει από οικονομικής πλευράς η Κύπρος λόγω της αποχώρησης της Βρετανίας, είναι το γεγονός ότι χάνει τον μεγαλύτερο σύμμαχο στις προσπάθειες που γίνονται εδώ και κάποια χρόνια, ευρωπαϊκό χώρο, για αύξηση του εταιρικού φόρου στην Κύπρο. Αυτό ακριβώς που επισημάνατε προηγουμένως, ότι είμαστε πιο κοντά με την Βρετανία. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Όχι, θα σας πω το αντίστροφο, γιατί πάντα να βλέπουμε και τα θετικά. Ένας από τους λόγους που οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι μιλούσαν για το θέμα το φορολογικό ήταν γιατί χώρες στηριζόντουσαν στην πραγματική οικονομία όπως η Γερμανία και οι λοιπές και είχαν μια Αγγλία που αλακάρτ συμπεριφερόταν όσον αφορά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, έπαιρνε τα θετικά χωρίς να συνδράμει και σε θέματα που είχαν κόστος. Και υπάρχουν και πολλές άλλες χώρες όπως η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, η Αυστρία που είναι χρηματοπιστωτικά κέντρα που έχουν και αυτές τις ίδιες απόψεις με εμάς όσον αφορά την φορολογική βάση. Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση υπάρχουν τα σύν και τα πλήν. Θα τα εξετάσουμε προώρο να εξάξουμε συμπεράσματα. Απλώς είπα, επειδή γίνεται συζήτηση για τα αρνητικά, θέτω στους προβληματισμούς και τις τυχόν θετικές προοπτικές. Μήπως υπάρχει κάποια σκέψη, μια ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα City στην Κύπρο και αυτό το όνειρο να γίνουμε Σιγκαπούρη της Μεσογείου επιτέλους είναι μια ευκαιρία τώρα? Νομίζω προσγειωμένα να δούμε πόσες φορές κάναμε την Κύπρο τον ομφαλό της γης. Υπάρχουν δυνατότητες προσγειωμένα.